Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Νίκο. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, ρίξε μια ματιά. Αν το βρει ενδιαφέρον, μην ξεχάσει να πατήσει το κουμπί τη εγγραφή. Στο σημερινό βίντεο σα έχω 10 tips ε, για το πώ να αποφύγετε σύγκρουση ή πτώση με τον drone σα. <Ρι> στο πρώτο tip, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι πρέπει να διαβάσεις καλά το manual που σου παρέχει ο κατασκευαστής. Όλοι μας γινόμαστε ανυπόμονοι όσον αφορά το καινούριο μας drone. Θέλουμε με το που το πάρουμε να φορτίσουμε τις μπαταρίες και να βγούμε έξω να το πετάξουμε. Σωστό όμως είναι να εξοικειωθούμε με το manual, να το διαβάσουμε καλά και έτσι θα αποφύγουμε αρκετές κακοτοπιές. Στο δεύτερο tip αυτό που έχω να σα πω είναι ότι πρέπει να μάθει και να εξοικειωθεί πάρα πολύ καλά με την εφαρμογή μέσω τη οποία πετά τον drone σου. Έτσι, ε, τη στιγμή που πετά, αν έρθει κάποια δύσκολη στιγμή και είσαι πιεσμένος, θα είσαι πολύ πιο άνετος να περιηγηθεί μέσα στην εφαρμογή και ενδεχομένω να διορθώσεις το οποιοδήποτε λάθο. Το τρίτο tip αφορά τι μπαταρίε του drone σου. Εννοείται πω πάντα θα πρέπει να πετάμε με πλήρω φορτισμένη μπαταρία, δεν θα πρέπει να πετάμε με μπαταρία την οποία υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, όπως ε, α πούμε να υπερθερμένεται, ή ε, σίγουρα δεν πετάμε ποτέ με μια μπαταρία που τη βλέπουμε φουσκωμένη. Την αποσύρουμε αμέσω και εννοείται δεν πετάμε με τέτοια μπαταρία επάνω στον drone. Στο τέταρτο tip ε, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί να αποκτήσει το drone μας GPS lock και να ανανεωθεί το home point μας. Ε, θα πρέπει να έχουμε υπομονή να περιμένουμε να πιάσει αρκετούς δορυφόρους το drone, οι αρκετοί δορυφόροι θα μας δώσουν σταθερότητα στην πτήση μας και θα πρέπει να προσέξουμε να τσεκάρουμε πάνω στο χάρτη αν το home point είναι στο σημείο που βρισκόμαστε, γιατί δεν θα θέλουμε να έχουμε κάποια εκπλήξη σε μια πιθανότητα μια επιστροφής πατώντα το return του home της ε, αυτόματης επιστροφής στη βάση να το πούμε έτσι και να καταλήξει τον drone μας κάπου διαφορετικά. Πέμπτο tip. Και στο συγκεκριμένο θα μιλήσουμε για το σωστό calibration ή βαθμονόμηση της IMU και της πηξίδας. Είναι δύο σημαντικές μονάδες επάνω στο drone που θα μας εξασφαλίσουν σταθερές και απροβλημάτιστες πτήσεις. Έχω φτιάξει σχετικό βίντεο όσον αφορά τη βαθμονόμηση της IMU και της πηξίδας. Θα αφήσω το link από κάτω. Έκτο tip, και στο συγκεκριμένο συμβολή που έχω να σου δώσω είναι ότι μην πετάς πολύ μακριά τον drone. Ε, ξέρω θα έχει δει άπειρα βιντεάκια για σπασμένα ρεκόρ όσον αφορά την πιο μακρινή απόσταση που πήγε κάποιος το drone του. Οκ, ε, okay, προσωπικά δεν βρίσκω κάποια απόλαυση ε, στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Θα πρέπει πάντα να έχεις τον νου σου και να συνυπολογίζεις τον αέρα, αφού ναι, οκ, okay, μπορεί να στείλεις ε, τον drone μακριά και να σκεφτεί ότι οκ, okay, έχω φάει το 50% της μπαταρίας μου, είναι ώρα να επιστρέψω και έχω αρκετή μπαταρία να επιστρέψω, όμως ενδεχομένως να μην έχει υπολογίσει ότι ίσως ο άνεμος να είναι κόντρα όταν επιστρέψει στο drone, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η ζωή της μπαταρίας, να πέφτει αρκετά πιο γρήγορα το ποσοστό και έτσι να μην σου φτάσει μπαταρία ώστε να επιστρέψεις ασφαλής στο σημείο εκκίνησης. Στο 7ο tip, αυτό που έχω να σου πω είναι να προσέχει και να πετάς ε, ε, μόνο όταν ε, χρειάζεται σε sport mode. Ναι, το ξέρω, είναι πολύ ωραία το drone, πηγαίνει αρκετά γρήγορα. Ο ήχο που κάνει ε, είναι πολύ ωραίο, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζει πρώτον, ότι δεν έχεις ε, ε, του αισθητήρε αποφυγή εμποδίων, δεν λειτουργούν σε sport mode. Και το δεύτερο, η απόσταση φρεναρίσματος από τη στιγμή που θα αφήσει ε, το stick από το χειριστήριο. Ε, αυξάνεται, έτσι θα πρέπει να συνυπολογίζεις αυτά τα δύο πράγματα, για να αποφύγεις ε, τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Όγδοο tip και σίγουρα πριν σηκώσει το drone, καλό θα ήταν να σκανάρεις αρκετά καλά την περιοχή όπου πρόκειται να πετάξεις, έτσι θα έχεις μια πλήρη εικόνα όσον αφορά ε, τα, τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν στο περιβάλλον που πρόκειται να πετάξεις, διάφορα ψηλά αντικείμενα, δέντρα και γενικότερα διάφορα εμπόδια που θα μπορούσες να χτυπήσεις στο drone σου. Στο ένα το tip, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι ε, πριν σηκώσεις, ε, το τον ε, κάνε έναν έλεγχο στο ίδιο το σκάφος, τσέκαρε τους έλικες, να δεις ότι είναι καλά κουμπωμένοι, σκάναρε το σκάφος σου να δεις μήπως υπάρχει κάποια ρογμή, Κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα και πτώση του drone. Όπω επίση και καλό θα είναι να τσεκάρουμε ότι είναι κουμπωμένη καλά η μπαταρία μα. Είναι ένα πρώτος έλεγχο που θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε διάφορα ατυχήματα. Στο δέκατο tip, ενδεχομένω το drone σου, όπω για παράδειγμα το δικό μου το Mavic Air 2, διαθέτει αποφυγή εμποδίων. Μπρο πίσω, αλλά και κάτω. Ενδεχομένω το δικό σου να έχει και πάνω αισθητήρε, όπω α πούμε το Mavic Air 2S. Αλλά καλό θα ήταν να μην βασιζόμαστε 100% στου ίδιου του αισθητήρε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που πετάμε και στα μέρη που πετάμε. καθώς κάποια πολύ μικρά καλώδια ή κάποια κλαδάκια ενδεχομένω να μην τα αντιληφθούν οι αισθητήρε και θα, έτσι θα έχουμε πιθανότητα σύγκρουσης με αυτά τα αντικείμενα τα οποία δεν θα τα έχουν αντιληφθεί οι αισθητήρε μας. Και τέλος ένα τελευταίο bonus tip είναι όσον αφορά το home point το σημείο κίνησης δηλαδή που ε, κλειδώνει όταν απογειώνουμε τον drone είναι δηλαδή το σημείο κίνησης του drone θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να το έχουμε στο μυαλό μας ότι αν μετακινούμαστε και θελήσουμε να πατήσουμε το κουμπί return to home θα πρέπει από πριν να το έχουμε στο μυαλό μας και μέσα από την εφαρμογή να ανανεώσουμε το νέο σημείο που θέλουμε να έρθει το drone γιατί αν ε, έχουμε ξεκινήσει από κάπου υπάρχει ένα home point και εμείς μετακινηθούμε το drone θα πάει και θα προσγειωθεί στο σημείο το οποίο έχει αποθηκεύσει αρχικά Αυτό ήταν το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο ελπίζω να σας βοηθήσουν αυτά τα tips έτσι ώστε Όλοι μας να αποφύγουμε ε, την οποιαδήποτε σύγκρουση του δρόμου μας. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο το αγοράσατε με κάποια χρήματα, σημαντικά κιόλας και δεν θα θέλατε για, κάποια, για κάποιο λάθος χειρισμό ή λάθος εκτίμηση να έχουμε κάποια πτώση. Αν σου αρέσει το βίντεο μην ξεχάσεις να κάνεις like, αν είσαι καινούργιο στο κανάλι κάνε subscribe. Σας εύχομαι όλους καλές και ασφαλείς πτήσεις χωρίς πτώσεις και μέχρι το επόμενο. Να είστε όλοι καλά.